Καλημέρα. Χαίρετε. Ένα διαφορετικό θέμα έχουμε σήμερα. Είναι κάπως ιατρικό αλλά και ψυχολογικό και ενδιαφέρει και άνδρες και γυναίκες. Είναι μια από τις παλιές επιστολές αυτές ένα χρόνο πριν και έχουμε και το update. Κονδυλώματα λέει και προσωπική ζωή. Αγαπητή Θέκλα, σου στέλνω αυτή την επιστολή γιατί πολύ απλά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Το πρόβλημα μου είναι τα κονδυλώματα. Εδώ και 10 χρόνια έχω διαγνωστεί. Για τα κονδυλώματα θα σας διαβάσω μετά ένα ιατρικό άρθρο που έχω βρει για να σας εξηγήσω τι είναι. Να καταλάβουμε μέσα από το άρθρο κι εμείς, γιατί δεν είμαι ιατρός. Όταν τα έμαθα ήμουν 20 χρονών και σε σχέση, όταν το έμαθα. Μετά από αυτό χωρίσαμε με πολλούς καυγάδες και εντάσεις. Ίσως ήταν η αφορμή για να βγουν και άλλα πράγματα έξω. Μετά από αυτή τη σχέση προσπάθησα χωρίς επιτυχία να βρω έναν άνθρωπο και να είμαι μαζί του. Λόγω του θέματος αυτού ήμουν και εγώ επιφυλακτική πολλές φορές με κάποιον που γνώριζα. Μου ήταν και μου είναι δύσκολο να πρέπει να ξεκινήσω αυτή την κουβέντα. Όταν έβλεπα ότι κάτι δεν μου άρεσε, εξαφανιζόμουν. Υπήρξαν όμως και άνθρωποι που με ενθουσίασαν, αλλά ήταν μονόπλευρος ο ενθουσιασμός. Μετά από μια σχέση 2 ετών σχεδόν, αποφάσισα να μείνω τελείως μόνη το 2014, μέχρι να έρθει ένας άνθρωπος που θα με θέλει όπως είμαι. Το Πάσχα φέτος γνώρισα ένα παλικάρι συνομήλικό μου στη δουλειά. Τον συμπάθησα πολύ, αλλά λόγω πίεσης της δουλειάς δεν είχα το μυαλό μου σε κάτι άλλο. Το Σεπτέμβρη που επιστρέψαμε στη δουλειά με προσέγγισε διακριτικά, όμορφα, καθόλου επιθετικά. Αρχίσαμε να βγαίνουμε, έβλεπα το ενδιαφέρον του, μου άρεσε και εμένα πολύ. Είπαμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά μια σχέση. Εκεί άρχισα να σκέφτομαι ότι θα πρέπει να του μιλήσω για τα κονδυλώματα πριν ολοκληρώσουμε. Αυτός ήταν ενθουσιασμένος, είχε μιλήσει σε φίλους του, στην οικογένειά του, μου ζήτησε να φύγουμε τα Χριστούγεννα και εγώ ήμουν πολύ, και εγώ ήμουν ενθουσιασμένη πολύ, αλλά είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι πρέπει να του μιλήσω και ότι μπορεί να απομακρυνθεί όταν του μιλήσω. Έλπιζα όμως ότι θα δείξει κατανόηση και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Εδώ να πω ότι γνωρίζω αρκετό κόσμο με το ίδιο νόσημα, που ζει τη ζωή του με σχέση, οικογένεια, όπως επιθυμεί ο καθένας. Ευχόμουν ότι ίσως ήρθε και η δική μου ευκαιρία και στιγμή. Μια μέρα που βρεθήκαμε, του μίλησα. Δεν είχε ιδέα περί τίνος πρόκειτο, το εξήγησα. Μου ζήτησε λίγες μέρες να πάει σε ένα γιατρό να ενημερωθεί, να ρωτήσει. Το έκανε και βρεθήκαμε μετά από μια εβδομάδα περίπου. Εκεί μου είπε ότι δεν μπορεί να είναι μαζί μου γιατί δεν ξέρει αν αυτή η σχέση θα πάει μέχρι τέλους. Αν ήξερε ότι θα πήγαινε θα το έκανε. Αν όχι όμως, θα έπρεπε και αυτός κάποια στιγμή να βρεθεί στη θέση που είμαι εγώ τώρα, απέναντι σε έναν άλλο άνθρωπο. Με πόνεσε πολύ. Δεν ήταν επιθετικός απέναντί μου ούτε προσβλητικός. Στενοχωρημένος με την τροπή της κατάστασης θα έλεγα. Μετά από αυτή τη συνάντηση μου έστειλε 1-2 μηνύματα, μου ζήτησε και να βγούμε να πάμε σινεμά. Ήλπιζα ότι θα ήταν μια προσπάθεια να το ξανασκεφτεί, αλλά όχι. Αν μου ξαναστείλει, έχω σκοπό να του πω ότι δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε. Μέχρι να το αφήσω πίσω όλο αυτό. Έχω μάθει, πιστεύω, να αποδέχομαι την απόρριψη ότι κάποιος δεν με θέλει. Αυτή τη φορά έβλεπα μετά από πολλά χρόνια κάποιον να με θέλει, να το εκφράζει, να το δείχνει, να μου ανοίγεται και μετά από τη συζήτηση για τα κονδυλώματα, πάει. Εξαφανίστηκαν όλα. Είναι πολύ σκληρό. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Σκέφτομαι να πάω σε έναν ψυχολόγο, αλλά δεν τολμάω. Ίσως βρίσκω αφορμή και το οικονομικό. Το καταλαβαίνεις ότι αφορμή το βρίσκεις. Μ' αρέσεις. Θα ήθελα μια γνώμη, ευχαριστώ για το χρόνο και συγγνώμη αν δεν ήμουν πλήρως κατανοητή. Ρώτησα τη φίλη, τα κονδυλώματα σου δεν έχουν θεραπευτεί. Δεν έκανες θεραπεία. Τι κίνδυνο θα είχε αυτός. Απάντησε μου σε αυτά και θα το βάλω να πάρει σειρά για vlog, της είπα 1 χρόνο πριν. Κυρία Θέκλα, είναι ένας ιός που δεν βγαίνει από τον οργανισμό ποτέ, απλώς όταν σημειώνονται βλάβες, αυτές θεραπεύονται. Προς το παρόν δεν μου έχει προκαλέσει βλάβες. Δεν έχω κάτι να θεραπεύσω, απλώς υπάρχει στον οργανισμό μου. Κάποιες φορές κοιμάται, άλλες ξυπνάει. Σε έναν άνδρα δεν προκαλεί τίποτα, είναι μόνο φορείς του ιού αυτού. Ευχαριστώ για το άμεσο ενδιαφέρον, καλή χρονιά και ευχαριστώ για όλα όσα προσφέρετε. Δεν ήταν καλή χρονιά το 2020, αλλά δεν φταίει εσύ, δεν είναι η ευχή σου. Το update φέτος είναι. Καλημέρα, η αλήθεια είναι ότι σας σκεφτόμουν πριν λίγες μέρες. Φαντάστηκα ότι με τόσο όγκο mail που λαμβάνετε κάπου θα χάθηκε. Η ιστορία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχει λήξει οριστικά.
Έτυχε και λίγο διάστημα μετά έκανα και μια σχετική εξέταση, η οποία είχε πάει πολύ καλά και οι γιατροί με τους οποίους συζήτησα τότε με συμβούλεψαν να μην αναφέρω το θέμα σε επόμενο πιθανό σύντροφο, καθώς είναι ένα κοινό θέμα υγείας. Κάτι μου με προβληματίζει, να πω την αλήθεια. Δηλαδή σε προβληματίζει το να μην το αναφέρεις. Ψυχολογικά είμαι πολύ καλύτερα από την πέρσι, τέτοια μέρα. Απλώς πλέον έχω αυτή την πεποίθηση ότι θα πορευτώ μόνη, έχοντας βέβαια μια ελπίδα ότι μπορεί να έρθουν καλύτερες μέρες. Αντιφατικό το ξέρω. Εύχομαι καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο για εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Λοιπόν, Φιλνάδα, νομίζω ότι είσαι θύμα ελλιπούς πληροφόρησης γύρω από τον ιό των ανθρωπίνων θελωμάτων. Έχω μπει στη σελίδα του δόκτωρος Αλέξανδρου Μορτάκη, ο οποίος λέει είναι χειρουργός, γυναικολόγος και διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος γράφει αρκετά, έχει πολλά, πολλά λύματα για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, τον HPV. Λέει, βρέθηκε ότι έχω μολυνθεί από η HPV. Τι να πω στον σύντροφό μου. Είναι αναπαραίτητο, λέει ο γιατρός, να ενημερωθείτε πρώτα εσείς σωστά για να μπορέσετε να ενημερώσετε και εκείνο. Οι διάφοροι τύποι των γεννητικών HPV, δηλαδή των ιών των ανθρωπίνων θυλωμάτων που μεταδίδονται μέσω των γεννητικών οργάνων, που προκαλούν κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις, μπορούν να παραμείνουν στο σώμα μας επί εβδομάδες, μήνες ή και πολλά χρόνια μετά από την αρχική μόλυνση. Οι φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους HPV είναι συνήθως υποκλινικές, δηλαδή δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι. Μόνο το οξυτενή κονδυλώματα είναι εμφανή. Οι υποκλινικές αλλοιώσεις παραμένουν επί μήνες ή και επί έτη στο δέρμα και στους βλενογόνους των γεννητικών οργάνων και της περιπροκτικής περιοχής. Υποχωρούν όταν το νοσοποιητικό μας σύστημα κατορθώσει να καταστήλει τον ιό. Υπάρχει πιθανότητα να επανεμφανιστούν εάν το ανοσοποιητικό μας σύστημα εξασθενήσει σε κάποια φάση της ζωής μας λόγω στρες, λήψης ορισμένων φαρμάκων και άλλων. Επομένως, η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από ιό HPV δεν το γνωρίζουν, όπως δεν μπορούν να γνωρίζουν πότε έγινε η μόλυνση. Φυσικό είναι να μετέδωσα τον ιό στον ιστή σεξουαλική του σύντροφου σε κάποια χρονική στιγμή που υπήρχαν φλεγμονώδεις αλλοιώσεις. Σε μια μονογαμική σχέση, η διάγνωση της μόλυνσης από HPV συνήθως δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του ζευγαριού. Μόλις διαγνωστεί η μόλυνση σε έναν από τους δύο, ο άλλος ανησυχεί για το ενδεχόμενο ύπαρξης τρίτου προσώπου. Η ανέβρεση όμως της μόλυνσης από HPV σε κάποιον σημαίνει ότι απλώς μολύνθηκε σε κάποια φάση της ζωής του. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια πότε και από ποιον. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος κόλλησε ποιον, εκτός από την περίπτωση που κάποιος εκ των δύο δεν είχε προηγούμενη σεξουαλική ζωή, όπως φαίνονταν η δικιά σου περίπτωση τότε πριν 10 χρόνια. Συνεπώς, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η φλεγμονία από HPV που διαγνώστηκε σε εσάς τώρα είναι πρόσφατη ή παλιά. Εάν ο σύντροφος σας είναι ο πρώτος σας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εκείνος σας μετέδωσε τη μόλυνση. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άνδρες δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί από HPV. Το γνωρίζουν μόνο οι άνδρες που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν οξυτενή κονδυλώματα. Τα οξυτενή κονδυλώματα είναι κάποια σημάδια πάνω στο δέρμα που φαίνονται. Οι υπόλοιποι το αγνοούν, αφού συνήθως δεν έχουν συμπτώματα ή εμφανείς αλλοιώσεις. Μερικοί άνδρες πιθανολογούν ότι έχουν κολλήσει HPV επειδή διαγνώστηκε σε προηγούμενες συντρόφους τους εάν είχαν ενημερωθεί. Αν διαγνώστηκε τώρα μόλυνση από HPV σε εσάς, αλλά είχατε προηγουμένως και άλλους συντρόφους, δεν μπορείτε να γνωρίζετε ποιος σας κόλλησε. Μπορεί να είχατε τη μόλυνση και απλώς να μην είχε διαγνωστεί σε προηγούμενο έλεγχο. Τα τεστ Παπα-Νικολάου δεν έχουν ακρίβεια 100%. Τα τεστ Παπα-Νικολάου ανιχνεύουν αλλοιώσεις από τον ιό HPV στον τράχυλο της μήτρας. Όμως, ακόμη και αν είχατε κάνει HPV τεστ και είχε βγει αρνητικό, αυτό σήμαινε ότι απλώς στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπήρχε φλεγμονή από τον ιό στα κύτταρα του τραχύλου της μήτρας. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε σε ποιες φάσεις τη ζωή σας είχατε ενεργό φλεγμονή από κάποιον ή κάποιους HPV, όπως και αν η φλεγμονή που τώρα διαγνώστηκε είναι πρόσφατη ή υποτροπή παλιάς. Επομένως, μην αγχώνεστε. Οι HPV δεν μπορούν να σας κάνουν καρκίνο στη μήτρα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει να παραμείνει η φλεγμονή επί χρόνια για να εμφανιστεί καρκίνος. Εάν ελέγχεστε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, είστε ασφαλείς. Επειδή οι προκαρκινικές αλλοιώσεις εντοπίζονται και θεραπεύονται με τις εξετάσεις που διαθέτει σύγχρονη ιατρική. Τεστ Παπα-Νικολάου, τεστ HPV, κολποσκόπηση, βιοψία κτλ. Και να σου διαβάσω και ένα άλλο λήμα που είναι για τους ιούς HPV, κονδυλώματα και καρκίνος. Υπάρχουν κάποιοι ιοί που ονομάζονται HPV και προκαλούν καρκίνο και κονδυλώματα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ιών που προσβάλλουν τον άνθρωπο, οι ιοί των ανθρωπίνων θυλωμάτων, που λέγονται διεθνώς HPV, Human Papilloma Viruses.
Μια κατηγορία από αυτούς, οι λεγόμενοι γεννητικοί τύποι των HPV, μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή και προκαλούν κονδυλώματα, προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνους. Υπάρχει λόγος ανησυχίας? Τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες? Είναι γυναικολόγος ο Δόκτωρ Μορτάκης που τα γράφει αυτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η μόλυνση είναι πολύ συχνή στον πληθυσμό. Ευτυχώς όμως οι καρκίνοι είναι σχετικά σπάνιοι και προλαμβάνονται. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τους HPV στη γυναίκα εστιάζεται στο κατώτερο μέρος της μήτρας που λέγεται τράχυλος της μήτρας. Σήμερα ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό που αγγίζει το 100% εάν ένα κορίτσι εμβολιαστεί και μετά παρακολουθείται με τεστ Παπα-Νικολάου και μετά την ηλικία των 30 ετών με HPV τεστ. Επομένως, οι γυναίκες δεν πρέπει να ανησυχούν. Γι' αυτό λέμε ότι οι γυναίκες πρέπει να πηγαίνουν μια φορά το χρόνο τουλάχιστον στο γυναικολόγο μας και για προληπτικά τεστ. Όταν ακούει κανείς κονδυλώματα, το μυαλό του πηγαίνει σε σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα. Τι σχέση έχουμε με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας? Έχουμε δύο υποομάδες των HPV, τους HPV χαμηλού κινδύνου και τους υψηλού κινδύνου ή ογκογόνους. Τα κονδυλώματα που γνωρίζει ο κόσμος, σαν ένα από τα κλασικά σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, ονομάζονται για την ακρίβεια οξυτενή κονδυλώματα και είναι κατά κανόνα καλοήθη. Το 90% από αυτά οφείλονται στους χαμηλούς κινδύνους και στους χαμηλού κινδύνου HPV. Οι καρκίνοι δημιουργούνται από τους HPV υψηλού κινδύνου. Γι' αυτό και τα εμβόλια για τους HPV, τα οποία τα κάνουν τα κορίτσια και τώρα τελευταίως λένε οι γιατροί ότι συστήνουν να το κάνουν και τα αγόρια, έχουν αρκετούς, αν όχι όλους, αρκετούς. Νομίζω είχε 6 πρώτα το εμβόλιο και μετά 9 από τους καρκινογόνους HPV. Πώς μεταδίδονται οι HPV? Κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Πρέπει να υπάρξει τριβή του δέρματος για να εισχωρήσει ο ιός στα κύτταρά μας. Υπάρχουν συμπτώματα? Πώς μπορεί μια γυναίκα να ξέρει αν έχει μολυνθεί και αν κινδυνεύει? Η μόλυνση από τους HPV σπάνια προκαλεί συμπτώματα. Συνήθως δημιουργεί μια παροδική λίμωξη στα κύτταρα του κατώτερου γενετικού συστήματος και αυτοϊάται, γιατρεύεται από μόνη της δηλαδή. Στο 90% των γυναικών που μολύνονται από κάποιον HPV, η λίμωξη καταστέλλεται από μόνη της μέσα σε 2 χρόνια χωρίς καμιά θεραπεία. Ο κίνδυνος εστιάζεται στις λίγες εκείνες γυναίκες που δεν μπορούν να καταστήλουν τη λίμωξη από τους ογκογόνους HPV. Αυτές τις γυναίκες πρέπει να εντοπίσουμε τον προληπτικό έλεγχο, διότι βρίσκονται σε κίνδυνο να εμφανίσουν μελλοντικά προκαρκινικές αλλοιώσεις και αργότερα καρκίνο. Πρόληψη. Τι πρέπει να κάνει ένα νέο κορίτσι για να μην πάθει ποτέ καρκίνο του τραχύλου της μήτρας? Το τέλειο είναι να γίνεται το εμβόλιο πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών. Α, εδώ μας λέει για ποιους ιούς καλύπτει το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν μας καλύπτει από όλους τους ογκογόνους HPV, περιορίζει όμως τον κίνδυνο κατά 90%. Ποια θα ήταν η ιδανική πρόληψη? Τα κορίτσια να κάνουν το εμβόλιο πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών και μετά να κάνουν και τον προληπτικό έλεγχο με τεστ Παπα-Νικολάου και τεστ HPV. Στις ηλικίες από τα 20 μέχρι τα 30 να ελέγχονται με τεστ Παπα-Νικολάου. Μετά την ηλικία των 30 μπορούν να ελέγχονται με τεστ Παπα-Νικολάου ή με τεστ HPV. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό το τεστ HPV, δεν έχω κάνει ποτέ. Μόνο Παπα-Νικολάου κάνω. Τι εξετάσεις πρέπει να γίνονται? Τις εξετάσεις που πρέπει να γίνονται τις αποφασίζει ο γιατρός. Προηγουμένως αναφερθήκαμε στον προληπτικό έλεγχο με τεστ Παπα-Νικολάου και με HPV τεστ μετά την ηλικία των 30 ετών. Αν κριθεί σκόπιμο από τον γιατρό, θα αποφασίσει για κολποσκόπηση, βιοψίες κτλ. Λοιπόν, δεν ήσουν καλά ενημερωμένη. Όταν λες ότι κόλλησες κονδυλώματα στην ηλικία των 20 ετών, προφανώς είχες κάποιον από τους ογκογόνους ιούς, δηλαδή αυτούς που βγάζουν κονδυλώματα. Τα κονδυλώματα είναι σαν μικρά σπυράκια, δεν έχω δει ποτέ, αλλά έχω διαβάσει τι είναι τα κονδυλώματα. Είναι μικρές αλλοιώσεις στο δέρμα, τα οξυτενή κονδυλώματα. Λέει, τα οξυτενή κονδυλώματα εμφανίζονται σαν θυλωματώδεις εκβλαστήσεις που προεξέχουν από το δέρμα. Το χρώμα και το μέγεθος του σπικίλι μπορεί να είναι ίδιο με το χρώμα του δέρματος, ενώ άλλες φορές είναι πιο ανοιχτόχρωμα, πιο σκούρα. Είναι μικρές, είναι σαν μικρά σπυράκια, σαν μικρές αλλοιώσεις στο δέρμα. Πραγματικά δεν έχει τύχει να δω, έχω δει φωτογραφίες. Καμιά φωτογραφία να σας δείξω. Κονδυλώματα. Λοιπόν, εσύ προφανώς θα είχες παρουσιάσει βλέπω εδώ τις φωτογραφίες.
θα είχες παρουσιάσει, μπορείτε να ψάξετε στο ίντερνετ να δείτε φωτογραφίες κονδυλωμάτων. Είναι πολύ μικρές αλλοιώσεις στο δέρμα. Τώρα ψάξετε επίπεδα κονδυλώματα, είναι... Για να, αυτά τα οποία συνήθως βγάζουν, οι ιοί οποίοι βγάζουν κονδυλώματα, είναι αυτοί που δεν είναι καρκινογόνοι. Οπότε προφανώς εσύ είχες κάποιες αλλοιώσεις στο δέρμα σου, σου είπε ο γυναικολόγος ότι είναι κονδυλώματα, λες ότι δεν χρειάστηκε να κάνεις θεραπεία. Οπότε δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τι είχε γίνει ακριβώς τότε μαζί σου. Διαγνώστηκες λέει εδώ και 10 χρόνια. Όταν το έμαθα ήμουν 20 χρόνια και σε σχέση. Δεν λες πως το έμαθες. Αυτό που δεν γνωρίζεις, που δεν γνώριζες, είναι ότι από τη στιγμή που διαγνώστηκες και εκ των υστέρων οι εξετάσεις δείχνουν ότι δεν έχεις, σημαίνει ότι έχει αυτοϊαθεί ή έχει πέσει σε ύφεση η μόλυνση. Κάθε καινούριος άνδρας που γνωρίζεις είναι πάρα πολύ πιθανόν να έχει έρθει και αυτός σε επαφή, ίσως και με περισσότερους ιούς των ανθρωπίνων θυλωμάτων από ότι εσύ. Διάβαζα κάτι στατιστικές προηγουμένως εδώ που λέει 80% των γυναικών σε κάποια φάση της ζωής τους θα έρθουν σε επαφή με τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Είναι πάρα πολύ συχνή επιμόλυνση. Εσύ ενημερώθηκες γι' αυτό πολύ μικρή ηλικία, στην ηλικία των 20 ετών, το πήρες πολύ κατάκαρδα, γράφεις και μόνη σου ότι η πρώτη σου σχέση χάλασε εξ αφορμής αυτού, αλλά λες και μόνη σου ότι ίσως ήταν η ευκαιρία για να βγουν στην επιφάνεια προβλήματα που υπήρχαν ούτως ή άλλως μέσα στη σχέση, το πήρες κατάκαρδα μετά από αυτό. Άρχισες να πιστεύεις και να νιώθεις ότι είσαι προβληματική, ότι έχεις ένα σοβαρό θέμα υγείας και η άποψη και μόνο που είχες ότι κάθε φορά που θα γνώρισες κάποιον καινούριο άνθρωπο ή τον επόμενο άνθρωπο που θα γνώρισες θα έπρεπε να τον ενημερώσεις ότι είχες νοσήσει, είχες διαγνωστεί στα 20 με κονδυλώματα και ότι πλέον δεν έχεις αλλά μπορεί να επανεμφανίσεις στο μέλλον, αυτό σε έκανε, όπως γράφεις και εσύ ίδια πολύ χαρακτηριστικά, να φοβάσαι να δημιουργήσεις μια σχέση και να έχεις αυτό το ενοχικό στοιχείο ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάω να δώσω το πλήρες ιατρικό μου ιστορικό σε έναν άνθρωπο μόλις το γνωρίσω. Και γράφεις και εσύ ίδια μετά ότι οι γιατροί σου είπαν ότι δεν... δεν πρέπει να λες κάτι. Οι γιατροί με τους οποίους συζήτησα τότε με συμβούλεψαν να μην αναφέρω το θέμα σε επόμενο πιθανό σύντροφο, καθώς είναι ένα κοινό θέμα υγείας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τον τρόμαξες αυτόν τον προηγούμενο. Απ' την άλλη όμως, προβληματίστηκα λίγο. Ήταν στη δουλειά σου, σε φλέρταρε... Το Σεπτέμβριο ξεκινήσατε να βρίσκεστε, πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να προχωρήσετε. Αυτός το είχε πει σε φίλους και γνωστούς του. Όταν του είπες εσύ αυτό, σου είπε να του δώσεις λίγο χρόνο να πάει να ρωτήσει ένα δικό του γιατρό και να έρθει μετά να σου πει. Αγάπη μου, αν αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικά ερωτευμένος μαζί σου και θα μπορούσε να ήταν ερωτευμένος μαζί σου γιατί σε γνώριζε από τη δουλειά, δεν ήσουν κάποια καινούργια γνωριμία, φλερτάρατε για 2 μήνες. Δεν θα σου έλεγε δώσε μου λίγο χρόνο να πάω να ρωτήσω ένα δικό μου γιατρό και να έρθω να σου πω. Θα σου έλεγε πάμε μαζί. Πάμε μαζί στο γιατρό σου να μιλήσουμε. Πάμε στο δικό σου το γιατρό να με εξηγήσει, εφόσον δεν γνωρίζω. Όταν πραγματικά αγαπάς τον άλλον και θέλεις τον άλλον, και όταν λέω τον αγαπάς ερωτικά, μιλώ για μία σχέση τέτοια, ενός παιδιού που σε γνώριζε, που είσαστε στην ίδια δουλειά, που είχε αρκετούς μήνες να το σκεφτεί, που βγήκατε αρκετά ραντεβού. Δηλαδή μπορούσε να ξέρει αν πραγματικά γουστάρει και αν πραγματικά έχει αρχίσει να σε ερωτεύεται ή όχι. Και να σου πω και κάτι, τέτοιους τύπους οι οποίοι σκέφτονται τόσο υπολογιστικά και σου λέει δεν είμαι σίγουρος αν θα μείνουμε μαζί για πάντα και αν δεν μείνουμε μαζί για πάντα δεν θέλω εγώ στο μέλλον να βρεθώ σε δύσκολη θέση ή οτιδήποτε άλλο,
δεν χάνουμε και τίποτα άμα δεν μας θέλουν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τώρα, για σένα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να κάνεις ψυχοθεραπεία, γιατί σου έχει προκαλέσει τραύμα η διάγνωση στα 20 σου, το οποίο τραύμα σου έχει αφήσει και πιθανώς φοβία. Φοβία για τις ερωτικές σχέσεις, σου έχει προκαλέσει αρνητική εικόνα για σένα, σε έχει κάνει να βλέπεις αρνητικά τον εαυτό σου, να νιώθεις ότι είσαι προβληματική, να νιώθεις ότι έχεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό, να νιώθεις ότι έχει μειωθεί το μέλλον σου. Αυτό που μου γράφεις στο τέλος της επιστολής, ότι έχω την πεποίθηση ότι θα πορευτώ μόνη, έχοντας όμως και μια ελπίδα πως θα έρθουν καλύτερες μέρες. Κόρη, εδώ γυναίκες οι οποίες νοσούν με καρκίνο, τα κονδυλώματα είναι μια μόλυνση η οποία πιθανόν, αν δεν πηγαίνεις κάθε χρόνο να κάνεις τεστ Παπα-Νικολάου και δεν προσέχεις, μπορεί να σου προκαλέσει καρκίνο στο μέλλον. Το οποίο, αν πηγαίνεις κάθε χρόνο να κάνεις το PAP test, που πρέπει όλες να πηγαίνουμε κάθε χρόνο να κάνουμε το PAP test, θα το προλάβεις. Είναι πολύ απλό. Εδώ γυναίκες οι οποίες νοσούν από καρκίνο και βρίσκουν σύντροφο, τις ερωτεύονται οι σύντροφοι τους και μένουν μαζί τους. Ή που έχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τον ιό του HIV, που παίρνουν φάρμακα μια ζωή για να καταστέλουν τον ιό και φτιάχνουν οικογένειες. Ξέρεις πόσα παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στον κόσμο από γονείς που είναι και οι δύο φορείς του ιού HIV, ή μόνο η μητέρα, και τα παιδιά γεννιούνται υγιέστατα. Μπορείς να ζήσεις μια καθόλου φυσιολογική ζωή και πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις αυτό το στιγματισμό που νιώθεις εσύ ίδια. Δεν υπάρχουν τα στίγματα, δεν υπάρχουν τα κονδυλώματα, δεν υπάρχει στο σώμα σου σημάδι ότι κόλλησες, ήρθες σε επαφή με εκείνο τον ιό τότε. Έχουν μείνει όμως σημάδια στη ψυχή σου και βλέπεις τον εαυτό σου σαν να είσαι ένας άνθρωπος κατώτερος, λιγότερος, που δεν αξίζεις την αγάπη, που δεν αξίζεις να είσαι καλά. Γι' αυτό το πράγμα να πας να κάνεις ψυχοθεραπεία, για να ξεπεράσεις αυτή την αρνητικότητα που νιώθεις για εσένα. Και θα σου πω κάτι. Το γεγονός ότι έτυχε να το μάθεις τότε, σε επηρέασε πάρα πολύ. Αν δεν τύχανε να το μάθεις, δεν ξέρω τι είδους εξέταση έκανες, μπορεί να έχεις κάνει ένα PAP test, φαντάζομαι, και μπορεί να έδειξε κάποιες αλλοιώσεις και μετά να πηγείς να το επαναλάβεις και να μην έδειξε άλλες αλλοιώσεις. Που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σου σύστημα το καταπολέμησε από μόνο του. Αν δεν το γνώριζες τότε, δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Άρα η ελλιπής ενημέρωση και η φοβισμένη αντιμετώπιση στο άκουσμα μιας τέτοιας διάγνωσης σου προκάλεσε ψυχικό τραύμα. Λοιπόν, τώρα, για όσες μητέρες ακούνε αυτή την... οι πατεράδες ακούνε αυτό το βίντεο και προβληματίζονται για την υγεία των παιδιών τους, συζητήστε με τον παιδίατρο του παιδιού σας την περίπτωση να γίνει το τεστ, το εμβόλιο για τον HPV και σε αγόρια και σε κορίτσια. Στα κορίτσια γίνεται, νομίζω, στην ηλικία των 13 ετών. Και στα αγόρια συστήνεται να γίνεται. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να γίνεται το εμβόλιο και επίσης να έχουμε μια προσοχή όσον αφορά τη σεξουαλική μας ζωή. Διάβαζα προηγουμένως ότι η χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης προστατεύει έως και 80% από τη μετάδοση του HPV. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ συνηθισμένη ομάδα ιών, είναι πάνω από 100 στελέχη νομίζω που έχουν ιοί των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Ελάχιστα από αυτά μπορεί δυνητικά να γίνουν καρκινογόνα. Αυτά και τα οποία είναι καρκινογόνα μπορεί πάλι ο οργανισμός να τα αντιμετωπίσει με το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό που είναι πολύ καλή ιδέα να κάνουμε είναι να έχουμε μια καλή υγιεινή ζωή, να αποφεύγουμε τις καταχρήσεις, να γυμναζόμαστε, να τρώμε υγιεινά, να κοιμόμαστε παρκώς. Και επίσης, αυτό το οποίο ρίχνει το ανοσοποιητικό είναι το άγχος και η στενοχώρια. Δηλαδή, η ιδέα που έχω ότι επειδή κάποτε, πριν 10 χρόνια, είχα διαγνωστεί με HPV, ότι έχω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αυτό από μόνο του ρίχνει το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Οπότε, το ζήτημα που σε απασχολεί αυτή τη στιγμή εσένα, το ζήτημα που σε απασχολεί, είναι καθαρά μέσα στο μυαλό σου, δημιουργημένο από την λαθασμένη πληροφόρηση ή την ελλιπή πληροφόρηση και τη λαθασμένη εικόνα που έχεις για το τι ακριβώς σου συνέβη και τότε. Συμφωνώ ότι η σχέση σου τότε είχε και άλλα προβλήματα τα οποία βγήκα στην επιφάνεια και με εξαφορμή της διάγνωσης που προφανώς σου το έδωσε ο τότε ερωτικός σου σύντροφος το NHPV.
συμφωνώ και το δέχομαι ότι πρέπει να υπήρχαν και άλλα προβλήματα, όμως δεν πρέπει να δεν είναι κρίμα να σημαδέψει ολόκληρη σου τη ζωή από εκεί και πέρα ένα συμβάν που έγινε στα 20, το οποίο έτυχε να το μάθεις. Διάβαζα εδώ στο site του γιατρού, Dr. Μορτάκης λέει, έλεγε ότι 80% των σεξουαλικά ενεργών Αμερικανίδων σε κάποια φάση της ζωής τους έχουν έρθει, μιλούσε για μια σχετική επιδημιολογική μελέτη, έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό HPV. Είναι πάρα πολύ συχνό, είναι πολύ κοινή, όπως σου είπα και σε ένα γιατρή, είναι πολύ κοινή, πώς το γράφεις εδώ, είναι ένα πολύ κοινό θέμα υγείας. Όντως είναι ένα πολύ κοινό θέμα υγείας και αυτή τη στιγμή δεν έχεις HPV. Παλιότερα είχες, δεν έχεις, μπορεί να μην έχεις ποτέ. Εντάξει. Χρειαζόμαστε πληροφόρηση γύρω από τα θέματα υγείας, γιατί η παραπληροφόρηση και η λυπής πληροφόρηση μας προκαλεί ψυχολογικό αντίκτυπο πολύ σοβαρότερο της πραγματικής κατάστασης. Αυτά, ήταν λίγο διαφορετικό το θέμα σήμερα, συγγνώμη που διάβαζα και το άρθρο από το διαδίκτυο και αυτά, γιατί δεν είμαι ιατρός και δεν ήθελα να δώσω οποιαδήποτε πληροφορία που να μην είναι ακριβής. Εύχομαι στη φίλη που έστειλε την επιστολή να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το στιγματισμό που νιώθει μέσα της, μέσα στη ψυχή της για εκείνη τη διάγνωση που είχε τότε και να μπορέσει να σταματήσει, να σαμποτάρει η ίδια, την ικανότητα της για ευτυχία και τις δυνατότητες που έχει για ευτυχία. Όσον αφορά τον νεαρό όμως, σου λέω ότι δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό, είναι στενόμυαλος. Οπότε γλίτωσες, δεν έχασες. Ξέρεις πόσες φορές ευχόμαστε για κάτι και λέω πόσο πολύ θα ήθελα να πετύχει αυτή η σχέση, πόσο πολύ θα ήθελα να γίνει κάτι και αυτό να μην βγαίνει σε καλό μας. Και το καλό μας να ήταν να μην γίνει κάτι. Κάθε εμπόδιο για καλό που λέγανε οι παλιοί. Αγάπη μου, μια χαρά θα είσαι. Σου στέλνω την αγάπη μου. Καλημέρα σε όλους.